πούμε, και μετά από πληροφορίες, αλλά ο καταναλωτής θα είναι εδώ και ο διευθυντής των κτηνιατρικών υπηρεσιών. Ο καταναλωτής διαρωτάται εάν αυτόν το σφαγείο ήταν τακτική του να βάζει παράτυπα σφραγίδες. Ποιος μου λέγει ότι άλλες παρτίδες προηγούμενες είναι καταλήξα στο τραπέζι μου και στο στομάχι μου. Και αν ναι, ποιοι κίνδυνοι ελοχεύουν. Ακριβώς. Αυτό θα μας το απαντήσει ο κύριος Πίπης, που κάθεται τώρα ως ο νουπ. Είναι ερωτήματα τα οποία μπαίνουν από τους καταναλωτές σε κάθε περίπτωση που εμφανίζονται τέτοιας φύσης παρανομίες και αποκαλύπτονται και από τις αρμόδιες υπηρεσίες του κράτους. Αυτή η κατάσταση δείχνει ότι δεν μπορεί κανένας ακόμα και στην Ευρωπαϊκή Κύπρο να είναι ήσυχος ότι όλα βαίνουν καλώς. Πρέπει να επαγρυπνούμε και ως καταναλωτές. Άρα χωρίς ρεύμα για να κάνουμε εξοικονόμηση, άρα να κρυώνουμε το χειμώνα, να πυρώνουμε το καλοτζέρι και να μην ισκούμε και νηστίτσι. Πώς θα το πάρουμε, διότι μπορεί να καταλήξουμε σε φυτοφάγους οι οποίοι μπορεί να έχουν τελικά πρόβλημα. Έτσι, για μέση πρόβλημα. Ναι, γιατί μπορεί να έρχονται παράνομα από τα κατεχόμενα ή να μην ελεγχόνται, που δεν ξέρουμε πώς παρασκευάζονται, άρα ούτε για μέση μπορούμε να τρώμε. Γι' αυτό σας λέω. Να κρυώνουμε, να πυρώνουμε, να μην ισκούν και νηστιτζί. Υπάρχει μεγάλη ανάγκη από τις αρμόδιες αρχές να επαγρυπνούν και να εντοπίζουν και να τερματίζουν τέτοιου είδους παράνομες δραστηριότητες όπως ήταν αυτή που έχει εμφανιστεί χθες. Ακριβώς επειδή πρέπει να νιώθουμε ως καταναλωτές με κάποιον τρόπο ότι κάποιος είναι εκεί για εμάς και μεριμνά, ούτως ώστε να μην καταλήξει πια το πράγμα. Έχουν μεριμνήσει. Ο κύριος Πίπης είναι εδώ, διευθυντής των κτηνιατρικών υπηρεσιών. Καλώς ορίσατε. Καλώς σας βρήκα. Ναι, μεν έχετε μεριμνήσει, αλλά θέλουμε να μας εξηγήσετε. Έτσι, λιανά. Φαντάζομαι το να καταφύγει κάποιος το να μην βάλει νόμιμα με τις νόμιμες διαδικασίες σφραγίδα, υποψιάζομαι ότι γλιτώνει κόστος, έτσι. Ναι. Αλλά για να απαιτείται αυτή η σφραγίδα είναι για να πιστοποιείται, αντιλαμβάνομαι, και η καταλληλότητα. Ακριβώς. Άρα, να υποθέσω ότι αν είναι παράνομη αυτή η σφραγίδα, δεν υφίσταται και δεν ακολουθηθεί οι διαδικασίες, σημαίνει ότι είναι επικίνδυνο για κατανάλωση. Όχι. Όχι. Εδώ θέλω τα φώτα σας. Πείτε μας το. Η διαδικασία που ακολουθείται για την παρασκευή σφάγιων και την ετοιμασία των κρέατων παρασκευασμάτων είναι η εξής. Ναι. Οποιοςδήποτε κτηνοτρόφος ή ζωέμπορας ενδιαφέρεται να σφάξει έναν αριθμό ζώων, ενημερώνει σχετικά τις κτηνιατρικές υπηρεσίες ότι αύριο μεθαύριο προτίθεμαι να μεταφέρω στο σφαγείο τα συγκεκριμένα ζώα και υποβάλλει το αντίστοιχο έντυπο, στο οποίο αναφέρεται ο αριθμός των ζώων και ο αριθμός των ενωτίων, ταυτοποίηση των ζώων, η ταυτότητα των ζώων. Με την άφιξη του μεταφορικού μέσου στο σφαγείο γίνεται αντιπαραβολή του αριθμού και των ενωτίων και του αριθμού των ζώων με αυτά που γράφονται πάνω στο έντυπο διακίνησης των ζώων. Και ακολουθεί ο πρώτης φαγής έλεγχος των ζώων, ακριβώς για να επιβεβαιωθεί ότι τα ζώα δεν υποφέρουν από οποιαδήποτε ζωική ασθένεια. Μάλιστα. Και ότι είναι κατάλληλα για σφαγή και παραγωγή κρέατος. Μάλιστα. Μετά τη σφαγή, αυτός είναι ο πρώτης φαγής έλεγχος των ζώων. Μετά την σφαγή γίνεται ο λεγόμενος κρεοσκοπικός έλεγχος των σφάγιων, κατά τον οποίο η επικαθήκοντη λειτουργή των κτηνιατρικών υπηρεσιών επισκοπούν τα σφάγια των ζώων και σε περίπτωση που εντοπίσουν μια οποιοδήποτε αλλίωση, θέλετε αιμάτωμα ή οποιοδήποτε απόστημα ή κάτι το οποίο πρέπει να αφαιρεθεί από το σφάγιο, το αφαιρούν και το απορρίπτουν. Μάλιστα. Εάν δεν κρίνουν ότι ολόκληρο το σφάγιο είναι κατάλληλο για κατανάλωση, απορρίπτεται ολόκληρο το σφάγιο. Αφού γίνει αυτός ο έλεγχος, μπαίνει, επιτίθεται πάνω στα σφάγια η σφραγίδα των κτηνιατρικών Μάλιστα. υπηρεσιών. Και ακολούθως το σφάγιο οδηγείται στο ψυγείο, όπου θα πρέπει να αφαιθεί για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα για να κατέλθει η θερμοκρασία του σώματος και να μπορέσει την επομένη να δοθεί στους διακινητές κρέατος για να διάθεση στο κοινό. Άρα λοιπόν, δεν κατάλαβα γιατί. Θα σας πω. Αν αυτή η διαδικασία διασφαλίζει και την καταλληλότητα Βεβαίως. Σφαγίου για κατανάλωση, άρα αν είναι
η σφραγίδα δείχνει ότι δεν ακολουθήθηκαν αυτές οι διαδικασίες, άρα... Εάν ακολουθηθεί αυτή η διαδικασία και όλα βαίνουν καλώς, το κρέας είναι κατάλληλο και δεν είναι στην κατανάλωση. Εμείς έχουμε την περίπτωση στην περίπτωση αυτή μπορεί τα ζώα να είναι καθόλου υγιή. Ναι. Εντάξει, να μην υπάρχει κανένα πρόβλημα ζωικής ασθένειας. Ναι. Ακόμα και όταν σφάζονταν και γινόταν ο κρυοσκοπικός έλεγχος στα σφάγια, να μην υπήρχε και εκεί οποιοδήποτε πρόβλημα για να πεις ότι αυτό το σφάγιο είναι ακατάλληλο, άρα απορρίπτεται. Όμως, επειδή αυτά τα πράγματα, ακριβώς αυτή η διαδικασία της σφαγής δεν έχει γίνει σύνομα και δεν επιβεβαιώνεται από μια κρατική υπηρεσία, κίνδυνος. Θεωρείται ακριβώς για διασφάλιση του κοινού ότι δεν είναι κατάλληλο για κατανάλωση. Εντάξει, εγώ ερωτώ, εάν έναν στα 100, επειδή δεν ακολουθεί διαδικασίες, είναι κατάλληλο. Έχετε εσείς, μπορείτε να διαβεβαιώσετε το κοινό και τους καταναλωτές που είναι εδώ και εκπροσωπούνται και από το σύνδεσμο, ότι ίσως αυτή η πρακτική δεν ακολουθείται και στο παρελθόν από το συγκεκριμένο σφαγείο και όντως, αν έχει καταλήξει κάτι τέτοιο στο τραπέζι μας και στο στομάχι μας. Μα δεν μιλούμε για σφαγείο. Αυτή είναι, η περίπτωση αυτή αφορά ένα πολίτη ο οποίος Δεν πουλούσε. Ένα λεπτό να σας πω. Αφού πουλούσε. Τα. Δεν είναι σφαγείο αδειοδοτημένο. Αυτό είναι ένα πολίτη ο οποίο έχει μία εκτροφή. Ναι, αλλά κάποτε πουλούσαν, κύριε Πίπη. Και κάποιοι που και που τα πουλούσαν, πήγαν και αγοράζαν τα. Και εκείνοι που τα αγοράζαν, ψήναν τα και τρώαν τα. Ναι. Όμως, ένα λεπτό να σας διευκρινίσω κάτι. Επειδή ακούγεται ότι έκλεισαν σφαγείο. Δεν έκλεισαν σφαγείο. Απλώς διαπιστώθηκε ότι ο συγκεκριμένος ασκούσε μια παράνομη δραστηριότητα που δεν ήταν αδειοδοτημένη. Η αστυνομία μιλούσε για κύκλωμα. Εντάξει, η αστυνομία είναι υπόχρεη, βέβαια είναι υπόχρεη να τα διερευνήσει όλα τα ενδεχόμενα. Δεν σας ρίχνουμε ευθύνη. Όχι, δεν είναι. Προσθέουμε το. Η έννοια μου εμένα είναι να ενημερώσω τον κόσμο ο οποίος σκέφτεται τώρα. Καλά, εγώ που ξέρω την ώρα που μπορώ να αγοράσω έναν κρέας, δεν ξέρω ποιος το έσφαξε. Δεν ξέρει. Και είναι θεμητό και είναι αναμενόμενο ότι ο πολίτης δεν ξέρει ούτε τι είδους σφραγίδες μπαίνουν πάνω στα σφάγια, ούτε πόσες σφραγίδες μπαίνουν. Όμως, ο κρεοπόλης, ο οποίος προμηθεύει τους πολίτες με κρέας, ξέρει ως εκ του επαγγέλματος ότι υπάρχει η οβάρ σφραγίδα που με το CY, ο αριθμός του κωδικός του σφαγίου, η οποία επιτίθεται και λες από την άλλη μεριά, αν μπαίνει επίσης η σφραγίδα, ξέρω για τριχινοσκοπικό έλεγχο, αν είναι για τα αγουρούνια και αν είναι... Αυτός τι έκανε δηλαδή. Αυτός έβαλε την οβάλ τη σφραγίδα, έκανε μία ψεύτικη σφραγίδα που προσομοίαζε με την οβάλ σφραγίδα που χρησιμοποιεί μια υπηρεσία και επιπρόσθετα επέθεται πάνω στα σφάγια μία άλλη τετράγωνη σφραγίδα με 2 γραμμές κενές. Και τις παρουσιάζουν ότι είναι νομίμως ελεγμένα και σφραγισμένα. Άρα, να ανησυχά ο κόσμος που ίσως προηγούμενες παρτίδες υπάρχει κίνδυνος για την υγεία. Οι προηγούμενες, εάν υπήρξαν, ναι. Που δεν μπορώ να το αποκλείσω. Ακριβώς. Εντάξει, δεν μπορώ να το αποκλείσω αυτό το πράγμα. Το ευτύχημα είναι ότι δεν είχαμε οποιαδήποτε ζωική ασθένεια στα συγκεκριμένα ζωικά είδη, η οποία ζωική ασθένεια να καθιστά τα ζώα κατάλληλα για σφαγή, όπως επίσης και τα σφάγια από αυτά τα ζώα. Οπότε, έχοντας αυτά υπόψη, παρόλο του ότι αυτός διενεργούσε αυτές τις παράνομες πράξεις, δόξα τω Θεώ, δεν προέκυψε οποιοδήποτε πρόβλημα στους καταναλωτές. Χωρίς να λέω, επαναλαμβάνω, ότι αυτό... Αν επρόκειται σε πρόβλημα, μετά το καταλάβει κάποιος την ώρα που το τρώε, φυσικά. Δηλαδή αρρωστήσει, και την ώρα. Καταρχήν ναι. Θα βλέπεις ότι το κρέας είναι, δεν είναι όπως πρέπει να είναι φυσιολογικά το κρέας. Μάλιστα. Εγώ αντιλαμβάνομαι όσα έχει πει ο κ. Πίπης, αλλά θέλω να ρωτήσω, κ. Πίπη, υπάρχει ενημέρωση, μπορεί ο καταναλωτής να είναι βέβαιος ή θα πρέπει να διατηρήσει αμφιβολία αν όλα αυτά τα σφάγια που δεν ξέρω πόσα είναι σε αριθμό, που έχουν φύγει από το συγκεκριμένο υποστατικό, 33. Έχουν πάει σε κρεοπολία ή έχουν πάει σε εστιατόρια ή έχουν πάει σε σημεία επεξεργασίας κρέατος, ούτως ώστε θα πρέπει να γίνει επιπρόσθετος έλεγχος ακόμα για να δούμε αν θα αποσυρθούν και άλλα προϊόντα από την αγορά. Ακριβώς για να αποφευχθεί αυτό το ενδεχόμενο,
σε συνεργασία με την αστυνομία υπήρξαν σε πέντε διαφορετικά σημεία υπήρχαν προσωπικό και στο πλαίσιο της επιχείρησης αυτής ξεκινήσαμε από πίσω προς τα μπροστά, δηλαδή από την εκτροφή προς το εργαστήριο κοπής κρέατος που διατηρούσε αυτός και στο κρεοπωλείο του. Οπότε τα σφάγια τα οποία εντοπίσαμε στην εκτροφή, βεβαίως, στην εκτροφή, έγινε αντίστοιχος έλεγχος στο εργαστήριο κοπής. Όσα σφάγια ήταν σημασμένα με την αυτού του είδους τη σήμανση αφαιρέθηκαν, προσθέθηκαν στα αρχικά και επίσης όσα βρέθηκαν στο κρεοπωλείο, επίσης αφαιρέθηκαν. Άρα, στη συγκεκριμένη περίπτωση, κανένα από τα σφάγια που έχουν ανεβρεθεί δεν κατέληξε στο πιάτο του καταναλωτή. Ακόμα κάτι όμως. Στα πλαίσια του name and shame, της διαδικασίας ονομάζω και εντροπιάζω, θα δοθεί στους καταναλωτές το όνομα του κρεοπωλείου που ήταν ιδιοκτησίας του συγκεκριμένου κυρίου, διότι ο καταναλωτής δεν ενδιαφέρεται για τη φάρμα, ενδιαφέρεται για το σημείο από το οποίο αγοράζει το κρέας. Θα δοθεί στους καταναλωτές, θα γνωρίζουμε ποιον κρεοπωλείο είναι τουλάχιστον ένα, φαίνεται. Είχε αυτή την τάση για αυτή την κακή πρακτική. Αυτό το θέμα το έχουμε ήδη μελετήσει ως υπηρεσία. Είναι μια διανοητότητα η οποία παραχέτει από τον κανονισμό 178 του 2002 του Ένωσης. Δεν είναι και άδικο για τους υπόλοιπους που είναι εντάξει άνθρωποι να μην μπαίνουν όλοι στο ίδιο καζάνι. Όμως με βάση τον κανονισμό για τις περιπτώσεις αυτές γίνεται αυτό το λεγόμενο name and shame στην περίπτωση που η αρμόδια αρχή μπορεί με πάσα λεπτομέρεια να δώσει οδηγίες στο κοινό ότι η συγκεκριμένη παρτίδα με την τάδε σήμανση, θα σας πω, με την τάδε σήμανση που αφορά κρέας, ας πούμε, βόιο, υπάρχει αυτό το πρόβλημα π.χ. με διοξίνες και όσοι έχουν αυτή τη συσκευασία αυτού του προϊόντος με αυτόν τον κωδικό, αυτό γνωρίζουμε να μην το καταναλώσουν. Θα το κάνετε για αυτήν την περίπτωση. Στην προκειμένη περίπτωση, επειδή ακριβώς θα εγείροντο ανησυχία και ερωτηματικά του. Εντάξει, ξεκίνησε με αυτό το περιστατικό. Τι γίνεται με τις προηγούμενες φορές που γινόταν αυτά. Δηλαδή, και θα δημιουργόταν ουσιαστικά πανικό στον κόσμο. Άρα δεν θα το κάνετε από την κατάσταση. Όχι, δεν θα. Εντάξει, δεν θα το κάνω. Αλλά δεν θα το κάνουμε. Αλλά εντάξει, αντιλαμβάνεστε ότι η Κύπρος είναι πολύ μικρή. Ναι. Την ώρα που γινόταν η επιχείρηση, πολλοί κόσμος ήρθαν και στο εργαστήριο κοπής και στο κρεοπωλείο για να εφοδιαστεί. Άρα, από στόμα σε στόμα. Ναι. Σας ευχαριστώ κύριε Στυλιανού, σας ευχαριστώ κύριε Πίπη. Διαφημίσεις και επιστρέφω.